Δράση υποθαλάσσιου καθαρισμού πραγματοποιήθηκε μέσω του Οργανισμού Λιμένων Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος αλλά και άλλων φορέων προστασίας των υδάτων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επαγγελματίες δίτες πραγματοποίησαν κατάδυση και ανέσυραν διάφορα αντικείμενα που συνηθίζουν να βρίσκουν καθημερινά σε ενέργειες υποθαλάσσιου καθαρισμού. Είναι η πρώτη μας δράση στη Θεσσαλονίκη και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία στο πιο δύσκολο τερέν. Εδώ η ορατότητα δεν ήταν περισσότερη από 20 μέχρι 40 εκατοστά το maximum, δηλαδή δεν βλέπω την άκρη του χεριού μου και έπρεπε να ψάξουμε να βρούμε σκουπίδια. Αυτό λοιπόν που κάναμε ήταν πολύ δύσκολο τα παιδιά. Όλοι όμως αυτοί που επιλέχτηκαν οι εθελοντές να έρθουν και να βοηθήσουν και να βουτήξουν, όλοι ήταν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν με ελεύθερη κατάδυση, έχουν άποψη και μπορούν να καταδυθούν και τα 30 και τα 40 μέτρα. Όχι ρε παιδιά σκουπίδια. Αυτά τα πλαστικά λιώνουν. Γίνονται μικρότερα κομματάκια, τα τρώμε από τη διατροφή μας. Θα μπουν στην τροφική αλυσίδα. Δεν θέλουμε. Τρώμε ψαράκι να είναι καθαρό. Να βλέπουμε μια θάλασσα να τη χαιρόμαστε να είναι καθαρή. Μην τη μολύνουμε. Όλα αυτά έχουν πέσει από εμάς, από τους ανθρώπους. Τι άλλο να πω. Και εδώ είναι ένας κλειστός κόλπος. Είναι ο θερμαϊκός. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Μπαταρίες, λάστιχα. Εδώ βρήκαμε πολλά λάστιχα. Πολλά έχει ακόμη περισσότερα, τα οποία δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αλληλεγγυστούν. Ιδίως αυτά που είναι χωμένα με στο βούρκο, τα ακουμπάς και δεν ξαναβλέπεις πού είναι πια. Δεν το ξαναβρίσκεις. Βρήκαμε ποδήλατα, βρήκαμε μπαταρίες. Παιδιά, η μπαταρία είναι το χειρότερο πράγμα που μπορούμε να βρούμε στη θάλασσα. Η μπαταρία, όταν θα σκάσει, εκεί θα γίνει οικολογική καταστροφή στη βιοποικιλότητα του βυθού. Τα ψάρια θα πάθουν μεγάλη ζημιά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό το βλέμμα μαθητών Λυκείου, με τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και του θαλάσσιου οικοσυστήματος.